κίνητρο. Εκτός από την επιτυχία τους, συνδέουν τη δημιουργικότητά τους με ένα όραμα. Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο Διανός Μιχάλαρος, σε ένα χαιρετισμό παρέμβαση θα δώσει το δικό του στίχο. Το ξύλο έχει ζωή. Έχει ζωή, δεν είναι άψυχο. Είναι αυτό που δίνει την υπεραξία, είναι αυτό που δίνει την γνωσία, αυτό που δίνει την γνώση. Αυτή τη δυνατότητα που είχε η χώρα μας, που έφυγε με βαρκούδες μικρές, με τα πανάκια και μεγαλούργησε σε όλη τη Μεσόγειο και το έδειξε τον πόντο από την αρχαιότητα εδώ και 2.500 χρόνια. Αυτό ήταν ο Έλληνας. Το μικρό, το όμορφο και το δυνατό. Δεν ήταν ποτέ της ποσότητας. Ήταν πάντα της ποιότητας και ήταν πάντα της δημιουργίας, πάντα του πολιτισμού και πάντα μέσα από τον πολιτισμό και από τις αρχές. Ήταν αυτό που δημιουργούσε και αυτό που σήμερα μιλάει όλος ο κόσμος για αυτό το λαό. Εμείς σήμερα τι κάνουμε? Όταν δεν έχεις πραγματική βάση στην παραγωγή σου, πώς θα αντισταθείς? Με φούμαρα, ας πούμε, θα κόψει δραχμή που δάκοβε ο άλλος και θα έλυνε το πρόβλημα? Τελειώνω. Εχθές το βράδυ, λέει, έχουν κλείσει 36.000 επιχειρήσεις και έχουν ανοίξει 28. Ποιες επιχειρήσεις 28? Σουβλατζίδικα. Τα σουβλατζίδικα, τις τυρόπιτες και τα καφενεία, ένα ευρώ. Το ταμπελάκι. Αυτή είναι η μετακίνηση των επιχειρήσεων. Συνολικά στις επιχειρήσεις, πάντως, από 800, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι και βιοτέχνες όλων των ειδών οι επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν περίπου 800.000, αυτή τη στιγμή είναι στις 500. Έτσι. Και εμείς σήμερα λοιπόν δεν μας αξίζει αυτό που είμαστε. Σήμερα πρέπει να σηκώσουμε πάλι τα μανίκια όπως το έκανα τώρα εγώ και το έκανα εδώ χωρίς άτσι και δεν στάθηκα. Το έκανα γιατί αυτή είναι η εικόνα η πραγματική, να σηκώσουμε τα μανίκια και να ξαναχτίσουμε τη χώρα μας. Εμείς, μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση, μέσα από την παραγωγή, εδώ βλέπω ανθρώπους πραγματικά βιοτέχνες, είναι και οι ομιλητές άνθρωποι που έχουν να ψάξουμε να βρούμε τα ελληνικά προϊόντα. Πώς θα ξαναβάλουμε τα ελληνικά προϊόντα στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στο συρτάρι μας, παντού. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ και πραγματικά οι ομιλητές είναι παράδειγμα προς μίμηση και είναι η εικόνα αυτή που πραγματικά πρέπει να έχει η χώρα μας. Είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν, οι άνθρωποι που πιστεύουν ακόμα ότι ο Έλληνας μπορεί. Και πραγματικά μπορούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Είδες καλά. Γιατί λέγαμε, αν έχεις συνεπείς την ποιότητα, συνεπείς την ημερομηνία παράδοσης, δεν μπορούν να μας ανταγωνιστούν. Κι όμως πήγαν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι και εξυγχρονίσαν την Κίνα και αυτές τις χώρες χαμηλού κόστους που είναι ανασφάλιστοι σε συνθήκες εργασίας πολύ άσχημες. Και τώρα έχουν φτάσει σε ένα διέξοδο. Τώρα η παραγωγική διαδικασία στην Ελλάδα θα πρέπει να στηριχθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι η Πινέλη, η Coca-Cola, κοιτάζουν το φορολογικό πλαίσιο και μια χώρα. Α, η Βουλγαρία. Εύκολα, πέρα η Τουρκία. Θα πρέπει να στηριχθούμε στις μικρές επιχειρήσεις. Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός, που φέτος θα έχει μεγάλη έξαρση, αλλά δεν θα είναι μακροχρόνιος. Θα είναι περιστασιακός γιατί έχουν προβλήματα στην Τουρκία και στην Αίγυπτο. Όταν θα εξισορροπηθούν και πέρα μετά από κάποια χρόνια, θα ξαναδημιουργηθεί η διασπορά. Αλλά θα είναι κατ' εξαίρεση μετά δύο χρόνια. Αλλά δεν έχει μακροπρόθεσμη ωφέλεια για την πατρίδα μας. Η ναυπηγική βιομηχανία μεταφέρθηκε και πήγε στην τούρτα της Τουρκίας σε χαμηλότερο κόστος. Το πήγαμε πάλι και εμείς οι επιχειρηματίες και τους εξυγχρονίσαμε. Και έχουμε λοιπόν μια χώρα με υπηρεσίες. Εμείς θα θέλαμε η τοπική αυτοδιοίκηση και η πολιτεία να στηρίζει τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη να υπάρχει ένα μικρό βιοτεχνικό πάρκο. Θέλω να ανοίξω ένα αξιολογείο με 5 μηχανήματα αξιολογικά. Μια κορδέλα, μια πλάγη, για να κάνω κάποια υποκατάσταση εισαγωγών. Ποια περιοχή είναι, δεν ξέρει κανείς. Δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Η Αττική σε ένα κομπιούτερ και να χτυπάς εδώ επιτρέπεται μέση όχληση. Εδώ λίγο πιο υψηλή. Εδώ είναι λίγο πιο υψηλή, άλλο δύο. Τώρα για τα ναυπηγεία στα νησιά μας που παρήγαγαν το ναυτικό θαύμα του ελληνισμού εκείνη την εποχή, όλα αυτά γίνονται και οδηγούν στην Επανάσταση. Λίγα χρόνια πριν τα αμπελάκια θα κλείσουν, θα καταστραφεί η βιοτεχνία και
όλη η φαντουργία στα αμπελάκια και λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση, τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, σταδιακώς θα πάβουν τα καράβια να ναυπηγούνται στην Ελλάδα, θα αρχίσει να φεύγει αρχικώς η ναυπήγηση και σήμερα έχουν φύγει και οι ναυτικοί. Σήμερα το τελευταίο κομμάτι που έδαινε την ναυτιλία με τον ελληνικό τόπο, που ήταν τα πληρώματα, έτσι, οι ναυτικοί, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πλέον, δεν είναι και αυτοί οι Έλληνες. Δηλαδή, αυτή ήταν μία δεύτερη περίοδος που κατεστράφει, έτσι, η παραγωγή μας και οι Έλληνες τι έγιναν, υποχρεώθηκαν να γίνουν μεταπράτες. Εισαγωγής εξαγωγής, μεταπρατική σχέση. Θα το δείτε στη Σμύρνη, θα το δείτε σε πάρα πολλές περιπτώσεις να συμβαίνει αυτό. Τελευταία περίοδος είναι αυτή που ζούμε. Από το 1920-1930, ενώ ήδη υπήρχε μια βιομηχανική παραγωγή, αναφέρθηκε σε αυτή ο Αλέξης Οικονομίδης, σημαντική για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά ιδιαίτερα μετά το 1930, εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης, αναπτύσσεται πάρα πολύ η εγχώρια παραγωγή. Τότε γίνονται τα χιλιάδες μηχανουργεία, κυριολεκτικά χιλιάδες, σε όλη την Ελλάδα, και φτάσαμε γύρω στο 1937-38, το μεγαλύτερο μέρος, πριν τον πόλεμο δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής κατανάλωσης στην Ελλάδα να παράγεται εγχώρια. Έτσι, συντριπτικά μεγαλύτερο, δηλαδή ήταν περίπου 85-90% της παραγωγής παράγεται στο εσωτερικό. Και εξάλλου... Έτσι, και για την άμυνα. Και αυτό θα να πω. Έτσι κάναμε και τον πόλεμο. Ο πόλεμος και η άμυνα της Ελλάδας απέναντι στους Ιταλούς και τον πόλεμο τον κάναμε με παραγωγή η οποία έβγαινε από την Ελλάδα. Ήρθε η κατοχή, νέα διάλυση, μαυραγωρίτες κτλ. Διάλυση παραγωγή. Παρόλα τα αυτά, μετά το 1950 έχουμε μία νέα άνθηση, έτσι, της βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής που ο Πειραιάς είναι εδώ για να μαρτυράει γι' αυτό. Σε κάθε καινούρια περίοδο έχουμε λοιπόν μία άνθηση της εσωτερικής παραγωγής, αυτό που λέμε ενδογενής παραγωγή, και έρχεται μετά ένα κάτι, λες και είναι μια κατάρα σε αυτόν τον τόπο, που έχει να κάνει με το ότι οι ηγέτιδες δυνάμεις πάντα της χώρας, ανέφερε πριν, νομίζω το τοποθέτησε ο Αλέξης, είναι πάντα δυνάμεις οι οποίες έκαναν, δεν τα ανέλησε, νομίζω θα έπρεπε να το πει, αυτό που συνέβη με την αμυντική βιομηχανία μας το 1980-1990. Το 1970 ιδιαίτερα, μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, αναπτύσσεται εκ των πραγμάτων μια αμυντική τέτοια και πάλι βιομηχανία στη χώρα. Διότι είπε,